Εδώ είμαστε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε με την Ανδρόγειο, συγκεκριμένα με την αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Κτηρίου της Οδού Ανδρόγειο, καθώς εκεί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη. Δεν είναι μόνη της όμως, είναι μαζί με τον κύριο Νικόλα Σταμπολίδη, καθηγητή και διευθυντή του Μουσείου Κυκλαντικής Τέχνης. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Σας ευχαριστώ κύριε Σταμπολίδη που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Μέρη, να ξεκινήσουμε σε ένα. Πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ. Ναι, και πολύ μεγάλη τιμή που στεκόμαστε δίπλα σας, κυρία Σταμπολίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έχετε κάνει για τον πολιτισμό της Κρήτης και για τα όσα κάνετε σήμερα. Νομίζω πια η ελεύθερη να κοντεύει να γίνει πιο δική σας από οποιονδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση πραγματικά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Στα 25 χρόνια που είμαι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, είναι καταπληκτικό. Ενώ έχουμε εκθέσεις που έχουν πραγματικά πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου, όπως και η Κρήτη, οι αναδυόμενες πόλεις, είναι καταπληκτικό το πόσο την αγαπάνε, πόσο η Αθήνα την έχει αγκαλιάσει, πόσο οι τουρίστες που έχουν αρχίσει σιγά σιγά και έρχονται τα σχολεία με τις εκδρομές τους, ξέρετε τώρα από το Μάρτι, από την Ιταλία, από την Αγγλία, από την Ευρώπη, από τη Γαλλία κτλ. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς προσέρχονται και όταν βγαίνουν από αυτή την έκθεση είναι όλοι ευδαίμονες, είναι όλοι χαρούμενοι. Έχουν πάρει ένα κομμάτι Κρήτης και ας μην είναι ακόμη στην Κρήτη. Αυτό είναι καταπληκτικό, κύριε, δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι μια έκθεση γεμάτη... Η έκθεση θα φύγει, θα πάει, θα ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Με ρωτάει η κυρία Καριωτάκη εάν η έκθεση θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Εμένα ευχή μου είναι να ταξιδέψει στο εξωτερικό, διότι μια τέτοια έκθεση είναι πρεσβευτής και ένας πρεσβευτής φεύγει από τη χώρα του για να πάει κάπου αλλού. Επομένως λοιπόν, ήδη με την περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Μιχελογιάννη, έχουμε συζητήσει μήπως πάει πρώτα στη Μασσαλία, στη Γαλλία, μετά στο Παρίσι και μετά σε άλλες πρωτεύουσες. Ξέρω ότι το θέλουν πάρα πολύ στη Ρώμη, ήδη δηλαδή οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι, αλλά και τα γραφεία τουρισμού θέλουν κάτι τέτοιο, μολονότι θα έλεγα η Κρήτη είναι η γιαγιά και όχι η μαμά της Ρώμης. Η μαμά της Ρώμης είναι η Αθήνα. Ενώ η Κρήτη είναι η γιαγιά, δηλαδή είναι η μαμά όλων, να το πω έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι δεν ξέρω αν μας ακούει και η Μέρη Καριωτάκη. Κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι ένα σχετικά μικρό μουσείο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Έχει όμως κερδίσει πάρα πολύ την αναγνώριση, το πώς από το εξωτερικό βλέπουν αυτό το μουσείο και τέτοιου είδους έκθεση, μια τέτοιου είδους έκθεση όπως οι αναδυόμενες πόλεις Άπτερα, Ελεύθερνα και Κνωσός, δείχνουν ότι τελικώς τα αρχαιολογικά ευρήματα, αυτό, όλο αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο που φέρει και η Κρήτη και η χώρα μας γενικά, θα πω εγώ, μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να ταξιδέψει σε βαθμό που ενδεχομένως ακόμα δεν το έχει κάνει. Ναι, και είναι περίεργο αυτό, πραγματικά. Ξέρετε τι πιστεύω? Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι συναθρίζονται με τον ίδιο σκοπό και την ίδια ευγενή άμυλα, όλοι οι αρχαιολόγοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Πανεπιστήμιο, από τις ξένες αρχαιολογικές σχολές κτλ., αυτό είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή πιστεύω ότι η ίδια η δύναμη που προσφέρει όχι μόνο το ίδιο το έβριμα, όχι μόνο το αντικείμενο, διότι το αντικείμενο έχει πίσω του ανθρώπους. Έχει ανθρώπους τότε και τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι το εισπράττει τουλάχιστον ο μέσος επισκέπτης και θεατής. Και όπως είπατε, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μπορεί να είναι ένα μικρό σε μέγεθος, σε εμβαδόν δηλαδή μουσείο, αλλά είναι το μικρό μεγάλο μας μουσείο στην Ελλάδα. Έτσι και οφείλουμε πολλά και σε εσάς προσωπικά γι' αυτό, όπως οφείλουμε φυσικά πολλά και για το κομμάτι της Ελεύθερνας. Ένας χώρος, κύριε καθηγητά, που νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα, και πείτε μου αν κάνω λάθος, το πώς μια ανασκαφή μπορεί να γίνει ένας προορισμός, πώς μπορεί να γίνει ένας θησαυρός που έρχεται στην επιφάνεια και για μας τους ίδιους, αλλά και για τους επισκέπτες μας.
Μα αυτό ακριβώς είναι, ξέρετε, εμείς για παράδειγμα, θα φέρω την Γνωσό, εμείς δεν δείξαμε σχεδόν τίποτα από το παλάτι, δεν δείξαμε τίποτα από το Μουσείο του Ηρακλείου, διότι όλα αυτά είναι παγκοσμίως γνωστά. Εμείς θέλαμε να δείξουμε την αθέατη Γνωσό, την Γνωσό που βγαίνει μέσα από τα χέρια των αρχαιολόγων ακόμη και σήμερα, ή αν θέλετε την Γνωσό την άγνωστη που είναι κρυμμένη στις αποθήκες. Το παράδειγμα της Ελεύθερνας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που έχει δει, αν θέλετε, όλο αυτό το φάσμα του πολιτισμού και φροντίσαμε όλοι μας, και εγώ και οι μαθητές μου και οι συνεργάτες μου και το Πανεπιστήμιο το ίδιο, αλλά φυσικά και όλο το Υπουργείο Πολιτισμού, να δώσουμε χωρίς λάθη και χωρίς εγωισμούς αυτό που ανήκει στον κόσμο. Ξέρετε, η αρχαιολογία είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πρέπει να την κρατάει κανείς κάτω από τα δικά του τα φτερά, ιδιαίτερα όταν τα δικά μας τα φτερά είναι πάντα πάρα πολύ μικρά, ενώ τα φτερά του κόσμου είναι τεράστια. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε καθηγητά, που έχετε πολλά χρόνια στην ανασκαφική έρευνα, και όχι μόνο βέβαια, αλλά σε αυτή θέλω να επικεντρωθώ λίγο. Ναι, συμπληρώνω 35. 35 λοιπόν, όλα αυτά τα λαμπρά χρόνια, ευτυχώς για μας που είστε 35 χρόνια στην ανασκαφική έρευνα, έχετε νιώσει ότι έχετε την υποστήριξη. Και θα συνεχίσω, ελπίζω. Έτσι, και σας το ευχόμαστε, και εμείς το ελπίζουμε. Έχετε νιώσει ότι έχετε την υποστήριξη που πρέπει από πλευράς κεντρικού κράτους, από πλευράς πολιτείας? Και αυτό είναι μια ερώτηση, την οποία δεν την κάνουμε επειδή είναι μια συνηθισμένη ερώτηση, αλλά μια ερώτηση πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση από εσάς που το ζείτε. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ανασκαφή, δεν γνωρίζουμε τις δυσκολίες, δεν γνωρίζουμε το άγχος, την πίεση, το τι μπορεί να φέρει όλη αυτή η διαδικασία από πάνω της. Θα σας πω. Εξαρτάται τι εννοεί κανείς κράτος. Γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες ένα κράτος, αλλά και πάρα πολύ μικρές μέσα στην πολλαπλότητά του. Επομένως, αν με ρωτάτε, δηλαδή το πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Επομένως, από αυτήν την έννοια, το πανεπιστήμιο έχει δώσει ως κράτος, σε εισαγωγικά, τον καλύτερό του εαυτό. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από το ίδρυμά μου. Όσο αν εννοείται το κεντρικό. Υπουργείο Πολιτισμού, μα το Κεντρικό Υπουργείο Πολιτισμού έχει βοηθήσει με χίλιους δυο τρόπους, εννοώ οι διευθύνσεις και οι υπηρεσίες του, για όλο αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι που χρειάζεται μια τέτοια πανεπιστημιακή ανασκαφή. Δεν χρειάστηκε, ευτυχώς, τουλάχιστον για μένα, και από άποψη χορηγιών και από άποψη αγάπης και προσέλευσης του μικρότερου και του μεγαλύτερου πνεύματος και ανθρώπου που συνεργάστηκε μαζί μου, δεν χρειάστηκε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρήματα και για το μουσείο και τα λοιπά δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χορηγούς, και πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα μέτρο, γιατί να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το κράτος. Το κράτος έχει και πολλά καλά και πολλά στραβά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, τι να πρωτοκάνει κιόλας κανείς. Δεν το λέω ως δικαιολογία για το κράτος, όμως όταν πιστεύει κάποιος, όταν αγωνίζεται κτλ., πιστεύω ότι ο στόχος να τραβάει δηλαδή μπροστά είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να φέρει και τον κόσμο γύρω του. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με τα φτερά ενός ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ μικρά όσο είναι να απλώσει τα χέρια του μέσα στο χώρο, αλλά θεωρητικά είναι για να αγκαλιάσει ένα ολόκληρο κόσμο. Λοιπόν, χαίρομαι. Και αυτό είναι ουσιαστικό. Χαίρομαι πάρα αυτό πολύ που σας δίδαγμα. Ακούω, γιατί ακόμα και τώρα φαίνεται πόσο μεγάλος δάσκαλος είστε, πόσο ωραία πράγματα μπορείτε να διδάσκετε και πέρα, και με την πιο διευρυμένη έννοια, πέρα από το επιστημονικό σας αμυγός κομμάτι. Γιατί λέτε το πολύ απλό ότι κάθε τομέας καλό είναι να στηρίζει τα πόδια του. Και αν το κράτος μπορεί να βοηθήσει, καλώς να βοηθήσει. Είναι μια διαφορετική Ακριβώς. οπτική, την οποία έχουμε ανάγκη να την ακούμε και αυτή.
Και μιας και μιλάμε για το Μουσείο της Ελευθερίας, επειδή γνωρίζουμε ότι σε δύο μήνες περίπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ποιο θα είναι το Ευρωπαϊκό Μουσείο του 2019. Μήπως έχετε πληροφορίες σχετικά? Δεν έχω καμία πληροφορία και δεν θέλω να έχω καμία πληροφορία. Και μόνο το γεγονός ότι από 78 μουσεία όλου του κόσμου και από 40 χώρες επιλέχθηκαν μόνο δύο από την Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία είναι και η Ελεύθερνα, εμένα αυτό με κάνει να χαίρομαι. Ξέρετε, πολλές φορές και τα βραβεία έχουν τις δικές τους πολιτικές. Επομένως, δεν με πειράζει αν θα βγει πρώτο ή δεύτερο ή καθόλου. Εμένα θέλω να είναι πρώτο στις καρδιές των ανθρώπων. Στις καρδιές των ανθρώπων που έρχονται, που το επισκέπτονται, που το θυμούνται, που το αγαπούν, που το συζητούν στις χώρες τους. Των ανθρώπων δηλαδή που αποτελούν την κοινωνία. Διότι, όπως θα πω και μέσα, το Μουσείο της Ελεύθερνας δεν είναι ένα παιδί που το γέννησα και το άφησα. Θέλω να το αναθρέψω. Και θέλω να το αναθρέψω με τον καλύτερο τρόπο. Επομένως, τουλάχιστον όσο ζω, πιστεύω θα το περιποιούμε. Ξέρετε, ένα μουσείο δεν είναι ο χώρος του, δεν είναι το κτίριο, δεν είναι ούτε καν οι αρχαιότητες που έχει μέσα. Ένα μουσείο είναι ένα σώμα. Και όσο περιποιείσαι ένα σώμα, τόσο περισσότερο σου δίνει. Τι άλλο να πούμε, τα λέτε εσείς τόσο ωραία και πραγματικά δεν έχουμε καμία διάθεση να σας διακόψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μέρτιν Καριωτάκη που μας βοήθησε σε αυτή τη σύνδεση. Να πούμε βέβαια ότι, ναι, ότι βρίσκεστε στην Ανδρόγειο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, με αφορμή φυσικά και την διάλεξη την οποία θα δώσετε με θέμα την έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Αναδυόμενες Πόλεις Άπτερα, Ελεύθερνα και Κνωσός. Νομίζω ακριβώς ότι όποιος δεν είχε μπει στη διαδικασία να έρθει είναι ήδη στο δρόμο. Ναι, Μέρη. Ναι, βεβαίως. Να πω, Νικολέτα, ότι πρόκειται για εντάσσεται η συγκεκριμένη διάλεξη σήμερα στα πλαίσια των σεμιναρίων που οι ξεναγοί κάνουν, τόσο για τους ίδιους, είναι οι καλύτεροι μας πρεσβευτές προς το εξωτερικό, όσο και για τον κόσμο. Είναι ανοιχτές αυτές οι εκδηλώσεις των ξεναγών, του Σωματείου των Ξεναγών, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να είναι κλειστή μια διάλεξη του κυρίου Σταμπολίδη. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει εδώ στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στην αίθουσα Ανδρόγειο, και βεβαίως να παρακολουθήσει τα όσα σημαντικά έχει να μας πει για τις αναδυόμενες πόλεις. Αυτό που εμένα μου κάνει, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό εντύπωση, είναι πως ακόμα και σήμερα για την Κνωσό λέμε πως είναι μια αναδυόμενη πόλη. Βεβαίως. Απλά να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Δεν πρόκειται για διάλεξη. Οι ξεναγοί με κάλεσαν να τους κάνω μια ξενάγηση για τον κόσμο. Γιατί όταν πρόκειται για μεικτό κοινό, όπως καταλαβαίνετε, και η γλώσσα και τα συμπεράσματα και ο τρόπος που μιλάς πρέπει να είναι πιο οικείος στους ανθρώπους, είναι μία ξενάγηση για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν ή δεν θα μπορέσουν να έρθουν στην Αθήνα και να δουν αυτή την πραγματικά εξαιρετική από κάθε άποψη έκθεση. Μέχρι 30 Απριλίου νομίζω ίσως είναι η έκθεση. Να κάνουμε κάτι για να έρθει κάποια στιγμή και εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, πρώτα να πάει στο εξωτερικό και μετά να έρθει στην Κρήτη. Πολύ θερμινή η έκθεση. Βέβαια. Η έκθεση είναι σαν την εξουσία. Είναι πολύ θερμινήφη, αλλά ο γαμπρός είναι οι επισκέπτες. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έχετε καταλάβει τη χαρά και τη δική μου και τη Μέρη τη Καριωτάκη για τη σύνδεση αυτή μαζί σα σήμερα και τη συζήτηση. Θα μα δείτε σίγουρα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έτσι όπω το βλέπω, μαζί με τη Μέρη θα έρθουμε εμεί οι δύο και θα έρθουμε φυσικά να τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πούμε μόνο ότι η έκθεση στην Αθήνα είναι μέχρι τι 30 Απριλίου, δηλαδή μέχρι την Τρίτη του Πάσχα. Έτσι. Μέχρι 30 Απριλίου προλαβαίνουμε. Αθήνα, από εδώ, από Κρήτη, τουλάχιστον για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνει ένα ταξίδι. Έτσι, επισκεφτόμαστε τακτικά την Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και σένα, Μέρη Καριωτάκη.